Οι μητές σε όλη την Κρήτη αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί είμαστε σε ένα δημοτικό συμβούλιο και εμείς από την πλευρά τη δική μας, από την πρώτη στιγμή και με τον αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο τον Ξυλούρη και τον Νίκο τον Καλογερή και όλους τους εμπλεκόμενους από πλευρά της περιφέρειας, είμαστε υπέρ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και είχαμε συζητήσει πριν, ήταν η κλίση αυτή και είναι πολύ σημαντικό ότι τις συζητήσεις τις κάναμε πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, για να μπορούν να προχωρήσουν. Και βλέπουμε το παράδειγμα που γίνεται στο Μηνώα Παδιάδα, την ενεργειακή κοινότητα. Πρέπει να προχωρήσουν και άλλοι δήμοι, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Κρήτη. Δεν γίνεται, ανεξάρτητα πώς θα πάει η τιμή του πετρελαίου, πρέπει να προχωρήσουμε σε τέτοιες ενεργειακές κοινότητες. Είναι η ενεργειακή δημοκρατία. Να μπορούμε πραγματικά να δώσουμε μία μείωση του κόστους και στους ανθρώπους που συμμετέχουν, στους δήμους που συμμετέχουν, αλλά και στον κόσμο. Να επιστραφεί και στον κόσμο ένα ποσοστό. Άρα θεωρώ ότι είναι μια κορυφαία απόφαση που κάνουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε τον δρόμο και να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους δήμους της Κρήτης, να προχωρήσουμε σε τέτοιες ενέργειες. Και παράλληλα πρέπει να πω ότι χθες είπαμε και από τα Χανιά ότι έχουμε κάνει και με τους ΤΟΕΒ όλης της Κρήτης για να μπορούμε να έχουμε μία μείωση του κόστους της ενέργειας και να βρούμε τη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε. Άρα πρέπει να αφήσουμε ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα από την πράσινη ενέργεια, μέσα από τις πράξεις αυτές που ως περιφέρεια και τοπικοί φορείς κάνουμε. Άρα συγχαρητήρια Δήμαρχε και παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους δήμους της Κρήτης. Θα είμαστε μαζί, όλοι μαζί για να το πετύχουμε. Γιατί είναι ένα στοίχημα για την Κρήτη μας. Είναι ένα στοίχημα για μας, για τα παιδιά μας. Πρέπει να γίνουν μέσα στον χρόνο, πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργειακές κοινότητες. Και από την πρώτη στιγμή υπερθεματίσαμε ως περιφέρεια για να μπορούμε να το προχωρήσουμε.